Επειδή μιλάμε για μηγαδικού αριθμού, α κάνουμε μια πολύ πολύ σύντομη υπενθύμηση κάποιων εννοιών, οι οποίε <coughs> προφανώ είναι γνωστέ σε όλου. Ε, πρώτα πρώτα, ο μηγαδικό αριθμό ορίζεται με αυτόν εδώ τον τρόπο. Έχουμε δύο πραγματικού αριθμού ουσιαστικά, έτσι το α και το β, αλλά συνδέονται μεταξύ του με αυτό εδώ το σύμβολο που εδώ δεν είναι πρόσθεση, έτσι. Είναι κάτι άλλο, γιατί αυτό που βγαίνει τελικά είναι διάνυσμα. Ε, αλλά το λέμε καταχρηστικά, καταχρηστικά πρόσθεση. Άρα, άρα, λοιπόν, έχουμε έναν αριθμό ο οποίο ονομάζεται πραγματικό μέρο και έναν άλλον αριθμό ο οποίο ονομάζεται φανταστικό μέρο. Για να του διακρίνουμε, βάζουμε μπροστά και το σύμβολο γιώτα που είναι το σύμβολο τη φανταστική μονάδα και αντιστοιχεί στην τετραγωνική ρίζα του μειονένα, 1 -1, όπω φαίνεται εκεί. Ε, όταν έχουμε έναν αριθμό που μας λένε ότι είναι μηγαδικό και θέλουμε με κάποιον α, συμβολικό τρόπο να αναφερθούμε στο πραγματικό του μέρος, χρησιμοποιούμε αυτό το συμβολισμό, το πραγματικό μέρος του ζήτα. Αντίστοιχα, το im είναι το φανταστικό μέρος του ζήτα. Ε, έτσι λοιπόν, ο συζυγής μηγαρδικός στην πραγματικότητα είναι αυτό εδώ το πράγμα. Πάρε το ζήτα, το πραγματικό του μέρος είναι το ίδιο, το φανταστικό του μέρος όμως πρέπει να έχει άλλο πρόσημο. Και αυτό είναι ο συζυγής μηγαρδικό. Το μέτρο είναι ζ επί ζ συζυγίες, τετραγωνική ρίζα. Ένας τρόπος να το υπολογίσουμε. Και η φάση είναι το εξής. Πάρε το φανταστικό μέρος, διέρεσε το δια το πραγματικό μέρος και υπολόγισε το τόξο εφαπτωμένης ή την αντίστροφη εφαπτωμένη. Προσοχή όμως εδώ στα πρόσημα. Γι' αυτό γιατί συνήθω, ειδικά αν κάνουμε αυτή την πράξη με ένα κομπιουμέκι, θα μα βγάλει μια γωνία που είναι από 0 μέχρι τη δεύτερα, νομίζω, κάπου εκεί σε αυτό το διάστημα. Προσοχή, την ίδια γωνία θα μα βγάλει αν είναι και οι δύο αυτοί αριθμοί θετικοί, την ίδια θα μα βγάλει αν είναι και οι δύο αυτοί αριθμοί αρνητικοί. Γιατί έχουμε διέρεση, άρα λοιπόν τα πρόσημα, αν είναι ίδια, ό,τι και να είναι, φεύγουν. Στην πραγματικότητα όμω η γωνία είναι διαφορετική στι δύο περιπτώσει αυτέ και πρέπει να τη διορθώσουμε. Παρομοίω, εάν αυτό είναι θετικό και το άλλο αρνητικό, ή αυτό αρνητικό και το άλλο θετικό, το αποτέλεσμα πάλι θα βγει ίδιο. Σε ένα κομπιουτεράκι πάλι, έτσι. Αν έχουμε ένα πιο περίπλοκο πρόγραμμα, προφανώ θα κάνει τη διόρθωση. Προσοχή λοιπόν, εάν κάνουμε, τη διορθω... εάν κάνουμε την πράξη με κομπιουτεράκι, πρέπει να κάνουμε τη διόρθωση ε, εκ των υστέρων εμεί. Επίση. Ένας μυγαδικό αριθμός εκφράζεται είτε σε καρτεσιανές συντεταγμένες, είτε σε πολικές συντεταγμένες, έτσι, με εκθετική μορφή, όπως λέμε εδώ πέρα. Και βεβαίως, το, τον ίδιο αριθμό μπορούμε να τον εκφράσουμε με ένα διάνυσμα και να πούμε ότι, να το, έχουμε εδώ το μιγαδικό κύκλο, α, να ένας, συγγνώμη, το μιγαδικό επίπεδο πρέπει να πούμε εδώ πέρα, να το μηγαδικό επίπεδο. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν μηγαδικό αριθμό ο οποίο έχει ένα πραγματικό μέρο α, ένα φανταστικό μέρο β. Αυτά τα δύο λοιπόν μαζί δημιουργούν αυτό εδώ το διάνυσμα σε καρτεσχενέ συντεταγμένε. Αλλά ένα άλλο τρόπο να δούμε το ίδιο είναι να πούμε να το μήκο μέτρο του ζ, λοιπόν, του διανύσματος, και να και η γωνία από τον άξονα των πραγματικών αριθμών. Αυτή η γωνία, λοιπόν, στην εκθετική μορφή α, εκφράζεται ως ε εις την γιοταφή. Ωραία που ε είναι η βάση των α, φυσικών λογαρίθμων. Γιατί ε, έτσι είναι ένα εύλογο ερώτημα για κάποιον που ενδεχομένως δεν το θυμάται από τα μαθηματικά, να το εξηγήσουμε πολύ πολύ σύντομα. Το ε είναι ο μόνος αριθμός, η μόνη βάση, η οποία έχει αυτήν εδώ την ιδιότητα. Εάν υψώσουμε σε κάποιον αριθμό χ, έτσι, έστω, πραγματικό αριθμό α, το ε, τότε α, σε ανάπτυγμα αυτός ο αριθμός μπορεί να γραφτεί με αυτόν εδώ τον τρόπο που βλέπετε εκεί. Εάν τώρα αντικαταστήσουμε το χ με έναν φανταστικό αριθμό, γιώτα φ για παράδειγμα, τότε η ίδια σχέση γράφεται με αυτόν εδώ τον τρόπο και στη συνέχεια όταν κάνουμε τις πράξεις θα αρχίζουμε να διώχνουμε φανταστικέ μονάδε. Κάπου θα υψωθούν στο τετράγωνο, α πούμε, θα γίνουν μειονένα, Κάπου επειδή υψώνονται σε μια περιττή δύναμη, παραμένουν γιώτα. Και στη συνέχεια ουσιαστικά θα ομαδοποιήσουμε δύο όρου. Ε, ο ένα από αυτού θα είναι ένα πραγματικό αριθμό. Ο άλλο θα είναι ένα φανταστικό αριθμό. Εκεί μπροστά την φανταστική μονάδα και θα έχουμε κάνει κάποιε προσθέσει εκεί πέρα. Ε, και αυτό τώρα πια, αυτοί οι δύο αριθμοί αντιστοιχούν αυτό στο συνημίτονο και ο άλλο στο ημίτονο αυτή τη γωνία φ. Ουσιαστικά αποτελούν τα αναπτύγματα αυτό του συνημιτόνου και το άλλο του ημιτόνου τη γωνία φ. Έτσι λοιπόν, ένα άλλο τρόπο είναι να πούμε ότι το ε στην γ φ, έτσι ξεκινήσαμε, τελικά είναι το συνημίτονο φ συν γ ημίτονο εκείνη τη γωνία φ. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, ειδικά για όποιου Α, α, θέλουν να κάνουν τη σύνδεση με α, γλώσσες προγραμματισμού. Α, στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμού υπάρχει η έννοια του overloaded τελεστή. Έτσι, δηλαδή ένα τελεστής ο οποίος δεν κάνει την ίδια πράξη πάντα, αλλά κάνει διαφορετική πράξη ανάλογα με το τι είναι τα ορίσματά του, τι είναι η αριθμή που προσθέτει ας πούμε. Ωραία. Α πούμε το συν σε κάποιε γλώσσε προγραμματισμού κάνει και πρόσθεση, αλλά όταν θέλει να προσθέσει αλφαριθμητικά, σου προσθέτει αλφαριθμητικά. Η πράξη είναι διαφορετική. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, παρότι είμαστε μαθηματικά. Έτσι. εδώ πέρα το συν κάνει πρόσθεση. Έτσι. αυτό και εκείνο τα προσθέτει και βγάζει κάτι. Εδώ όμω αυτά τα δύο είναι διαφορετικά. Αυτό δεν είναι πραγματικό αριθμό, αυτό είναι φανταστικό αριθμό. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα δεν κάνουμε πρόσθεση. Τι κάνουμε, μια άλλη πράξη που δημιουργεί ένα διάνεσμα εκεί. Ωραία. Άρα, λοιπόν, εδώ είναι σαν να λέμε ότι έχουμε αυτό εδώ και εδώ έχουμε το άλλο και η πρόσθεση είναι η πράξη που μας δημιουργεί αυτό εδώ το διάνυσμα από αυτά τα δύο. Ωραία. <coughs> ε, τελικά, το αποτέλεσμα φαίνεται εδώ πέρα. Το ε στην δυοταφή βγαίνει να είναι ένα διάνυσμα. Τι μήκος έχει? Ένα. Τι γωνία έχει, γωνία φ, η ίδια έτσι, με τον αρχικό ε, μυγαδικό αριθμό. Αυτό εδώ ο μηγαδικό αριθμό είναι η φάση, προφανώ, εδώ με μέτρο 1, αλλά πολλαπλασιασμένη με το μέτρο αυτού του μηγαδικού αριθμού. Έτσι, λοιπόν, το ε στην ιδιότητα είναι η πληροφορία μόνο τη γωνία. Έχει μέκτρο 1, άρα μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε οποιοδήποτε μιγαδικό με κάτι τέτοιο και να του αλλάξουμε μόνο τη γωνία και όχι το μήκο του. Και αυτά νομίζω είναι όλα όσα είχαμε να πούμε για του μιγαδικούς αριθμού. Α, ένα τελευταίο παράδειγμα εδώ, σε αυτό που λέμε υπολογισμό φάση. Το είπαμε και πριν για τη διόρθωση που πρέπει να γίνει. Εδώ φαίνεται ως παράδειγμα. Ε, 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 Πούτο, να, εδώ. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, αυτό εδώ το διάνυσμα, όταν θέλουμε να υπολογίσουμε τη γωνία φ, έτσι, ουσιαστικά έχουμε ένα θετικό β και ένα θετικό α, άρα είμαστε σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Εδώ έχουμε ένα αρνητικό α και αρνητικό β. Η γωνία που θα υπολογίσουμε με το κομπιουτεράκι είναι ακριβώ η ίδια. Γιατί πλέον αυτά τα πρόσημα θα φύγουν από τη διαίρεση πριν υπολογίσουμε την αντίστροφη εφαπτωμένη. Θα πρέπει λοιπόν να πάω και παρομοίω έτσι στην άλλη περίπτωση που αυτό είναι θετικό και αυτό αρνητικό ή ανάποδα, πάλι αντίστοιχα. Δείτε ότι η μία γωνία από την άλλη απέχουν 180 μοίρες. π. Το ίδιο και εδώ. Έτσι λοιπόν, απλώς το θυμόμαστε αυτό ή αν μας βολεύει φτιάχνουμε ένα τέτοιο πινακάκι που μας λέει ότι κοίταξε να δεις, υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις. Εδώ για το πραγματικό μέρος και εδώ για το φανταστικό μέρος εάν το πραγματικό μέρος είναι θετικό ή αρνητικό και αν το φανταστικό μέρος είναι θετικό ή αρνητικό. Αν είναι θετικά και τα δύο, να ξέρεις ότι η γωνία σου πρέπει να είναι μεταξύ 0 και π. δεύτερα, 0 και 90 μοίρες, Σε άλλη περίπτωση, έτσι, αν κάνουμε δηλαδή τις πράξεις και δούμε ότι τελικά δεν ήταν θετικά και τα δύο, αλλά ήταν αρνητικά και τα δύο, πρόσεξε, η γωνία σου πρέπει να είναι εδώ κάτω, από 180 μέχρι 270. Και αν δεν είναι, πρόσθεσε 180. Αυτό είναι. Και αντίστοιχα για τις άλλες περιπτώσεις. Ίσως έχουμε και κάποιο παράδειγμα εδώ. Ναι, βέβαια. Ναι, ένα παράδειγμα. Έστω λοιπόν η μηγαδική αυτή α, να εκφραστούν λέει, σε εκθετική μορφή. Ωραία. Πώς θα το κάνουμε αυτό εδώ το πράγμα. Εύκολα α, για το Ζ, ο πρώτος από τους δύο. Τι κάνουμε. Σε εκθετική μορφή χρειαζόμαστε το μέτρο και μετά τη φάση. Ωραία. Το μέτρο είναι ο αριθμός επί των συζυγή του, τετραγωνική ρίζα. Αν κάνουμε τις πράξεις βγαίνει περίπου 6,71. Για τον άλλον τον αριθμό των ψ, βλέπετε το μόνο που διαφέρει εδώ που μπροστά είναι κάποια πρόσημα. Το 3 είναι πλην 3, το μείον 6 είναι συν 6. Άρα λοιπόν για τον άλλον αριθμό των ψ, αν κάνουμε ακριβώς τις ίδιες πράξεις, τελικά το αποτέλεσμα θα βγει στο μέτρο, να είναι ακριβώς ίδιο, 6,71. Οι φάσεις όμως διαφέρουν. Ωραία. Δείτε ότι η φάση του Ζ είναι μείον 6 δια 3, ενώ η φάση του ψ είναι 6 δια πλήν 3. Το αποτέλεσμα όταν κάνουμε εδώ τις πράξεις προφανώς είναι το ίδιο, δηλαδή μείον 1,11 rad ή τέλο πάντων πόσο είναι, μείον 63,43 μοίρες, αν θα βγει εκεί, που αντιστοιχεί στο 296 αν κάνουμε τον πλήρη κύκλο. Ωραία. Προσοχή τώρα, θα πρέπει να δούμε σε κάθε ένα από αυτά εδώ τα αποτελέσματα εάν αυτό που μας έχει δώσει το κομπιουτεράκι, το μείον 63,43 ας πούμε, αν δουλεύαμε σε μοίρες, εάν ταιριάζει με αυτά εδώ τα πρόσημα των α και β. Άρα θα γυρίσουμε προς τα πίσω και για να δούμε στην περίπτωση αυτή που είχαμε αρνητικό θετικό, αρνητικό θετικό. να το, Αρνητικό θετικό. Ωραία. Σημαίνει το β είναι αρνητικό, να το, θετικό το α, η γωνία πρέπει να είναι εδώ κάτω. Που σημαίνει ότι αν κάνουμε έτσι εδώ, εδώ είμαστε στις 270 μοίρες, πρέπει να είμαστε πάνω από τις 270 μοίρες και μέχρι τις 360 του πλήρου κύκλου. Ταιριάζει? Ναι, είμαστε. Άρα αυτή εδώ η γωνία είναι σωστή. Ωραία. Στην άλλη περίπτωση που είναι 6 με πλην 3, στην άλλη περίπτωση που είναι 6 με πλην 3, 6 με πλην 3, το β λοιπόν είναι 6 και το πλην 3 είναι εδώ πέρα, είμαστε εδώ πάνω. Άρα λοιπόν αυτή η γωνία πρέπει να είναι μεταξύ 90 μύρε και 180 μύρε. Σε αυτή την περίπτωση δεν ταιριάζει. Άρα τι κάνουμε. Προσθέτουμε πι ή αφαιρούμε πι, Έτσι το ίδιο πράγμα είναι. Μισός κύκλος. Uh, και τελικά, έτσι, το φι του ψ πρέπει να είναι το... Μισό λεπτό να το δω. Uh... ναι. Μείον 1,11 όσο ήταν προηγουμένω σε ακτίνια συν πι ή αν το δούμε σαν μύρε, τελικά βγαίνει 116,57 μοίρε. Ουσιαστικά είναι, φανταστείτε ότι έχουμε αφαιρέσει 180 μοίρε από εκείνο το αποτέλεσμα. Προσοχή, η αντίστροφη διαδικασία από πολικές εκαρτεσιανές δεν χρειάζεται κάποιον έλεγχο. Εκεί πέρα οι πράξεις είναι μονοσήμαντε, όπως δείχνει και εκείνο το α, παράδειγμα. Ερωτήσεις, μέχρι τώρα. Ωραία.